Όπως σας είπαμε χθες, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέμε, θα μιλήσουμε για τα προβλήματα, θα μιλήσουμε για όσα καλούμαστε να πληρώσουμε. Και είναι μεγάλη χαρά που θα συνομιλήσουμε με τον διδάκτορ φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών και στέλεχος της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Παναγιώτη Αποστολόπουλο Πέρο. Ο οποίος κύριος Πέρος ασχολείται βεβαίως με την οικονομική κατάσταση της χώρας και ανέβασε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στάτους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει ένα καθαριστικό από έναν ιδιώτη, ελεύθερο επαγγελματία, και θα κατανοήσουμε τώρα πόσο το κράτος μας φορολιστεύει. Και τολμώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Να τον καλησπερίσω, κύριε Αποστολόπουλο, κύριε Πέρο. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον καταρχάς. Πρέπει είναι να πω... από θέματα που οφείλω να ομολογήσω ακούγονται σπάνια, γιατί φύγουν αρκετές κλίμακες του ελληνικού κράτους. Ξέρετε κάτι, αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Εγώ, να πω δημοσιογραφικά, είμαι με το πλευρό του ελεύθερου επαγγελματία. Γιατί το βιώνουμε αυτό το πράγμα, γιατί ξέρουμε και συμμεριζόμαστε τις αγωνίες και το τι πληρώνουμε. Και δεν έχουμε και αντίκρισμα, δεν έχουμε και αποτέλεσμα, κύριε Πέρο. Για να πούμε την αλήθεια, είμαστε με το πλευρό του αυτονόητου. Γιατί όταν ακριβώς μιλάμε για ελεύθερο επαγγελματία και για ατομική επιχειρήση, μιλάμε για πραγματική οικονομία και πραγματική αγορά. Αν δεν δώσουμε χώρο να ανασάνει η πραγματική αγορά, τότε δεν θα ξεμπλέξουμε ποτέ ούτε από τα μνημόνια, ούτε από τις επιτροπές, ούτε από τη μιζέρια στην οποία έχουμε περιπέσει. Δεν πρόκειται να περιμένουμε συνεχώς καινούργια χρήματα από δάνεια. Τα καινούργια χρήματα οφείλουν να έρθουν από φορολόγηση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων που θα βρουν επιτέλους κάποιο εύρωστο και γόνιμο έδαφος να αναπτυχθούν. Αλλά με όλα αυτά, φαντάζομαι, θα είδατε κι εσείς το συγκεκριμένο καθαριστικό. Από όταν κάποιος δηλώνει και τολμάει να δηλώσει ότι βγάζει στην επιχείρησή του τον πρώτο χρόνο λειτουργίας 72.000 ευρώ, θα πληρώσει τα 52.000 ευρώ σε φόρο. Αυτά. Και επομένως, του μένει ένα εικοσάρικο να πληρώσει το ΕΦΚΑ του, να πληρώσει το ΕΝΤΙΑ του εφόσον έχει σπίτι, να πληρώσει το ΙΣΔΕΚΟ του σπιτιού του. Και τον περιμένει ένα χαρτιλίκι 300-400 ευρώ το μήνα να πάει σούπερ μάρκετ ο άνθρωπος να πάρει τσιγάρα που δεν νομίζω να του φτάνουν κιόλας. Πραγματικά θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό να το καταλάβει ο κόσμος. Διότι, κύριε Πέρο, 72.000 ευρώ πληρώνει 55.000, 52, του μένει ένα ποσό περίπου 20.000 όπου πληρώνει 10 καθημερινότητα, σούπερ μάρκετ, τροφή. Ακριβώς, και να σας το αναλύσω, γιατί έτσι σχηματικά ο κόσμος μπορεί να το φαίνεται υπερβολικό. Η κλίμακα είναι στο 45% σε αυτό το επίπεδο εσόδων, η κλίμακα φορολογίας. Θα πληρώσει 100% προκαταβολή για τον επόμενο χρόνο. Δηλαδή θα προκαταβάλει, θα δανειοδοτήσει το κράτος για τον επόμενο χρόνο. Αντί το κράτος να προσφέρει διευκόλυνση στον νέο επιχειρηματία, αντιθέτως ο νέος επιχειρηματίας δανειοδοτεί το κράτος. Θα πληρώσει 27% ασφαλιστικές εισφορές. Θα πληρώσει εισφορά αλληλεγγύης γύρω στο 5 με 6%, θα πληρώσει τέλος επιδιδεύματος 650 ευρώ. Στάνταρ, flat αυτό. Και θα πληρώσει εκτός των άλλων και όλα αυτά που είπαμε. Και 10 και ενδεχομένως και άλλες επιβαρύνσεις ασφαλιστικού χαρακτήρα κτλ. Λοιπόν, αυτό το καθεστώς είναι απαράδεκτο. 80% επιβαρύνεται συνολικά ο νέος επαγγελματίας για να ξεκινήσει μια επιχείρηση. Και να έλεγα ότι αυτά τα χρήματα πηγαίνουν κάπου ανταποδοτικά, ώστε να πάρει πίσω, για παράδειγμα, παροχές υγείας ή να πάρει πίσω την ελπίδα για μια καλή σύνταξη στο μέλλον, να έλεγα ότι θα κάνει τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο υπομονή. Αλλά τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Για παράδειγμα, στη Βόρεια Ευρώπη υπάρχουν οικονομίες όπως η Σουηδία, τα σκανδιναβικά κράτη, τα οποία έχουν υψηλή φορολογία, βέβαια έχουν χαμηλότερα από το 80% που σας λέω, αλλά έχουν υψηλή φορολογία, αλλά έχουν τεράστιες παροχές. Δηλαδή, δεν θα χρειαστεί να στείλει το παιδί του φροντιστήριο κάποιος, δεν θα χρειαστεί να κάνει ιδιωτική ασφάλιση για να έχει καλή αντιμετώπιση σε ένα χειρουργείο, για παράδειγμα, ή σε μια παιδική περίθαλψη. Θα έχει σωστούς δρόμους, δεν θα σπάσει το αυτοκίνητό του. Θα έχει ασφάλεια, δεν θα είναι υποχρεωμένη η επιχείρηση να προσλαμβάνει security. Υπάρχουν κοινωνικές παροχές οι οποίες ανταποκρίνονται στα χρήματα που θα δώσει ο ιδιώτης. Εδώ βλέπουμε ότι και δίνουμε, έχουμε φορολογία Σουηδίας και έχουμε παροχή Σουμαλίας. Σωστό είναι αυτό που λέτε και νομίζω ότι πραγματικά όταν κάποιος μας ακούει αποθαρρύνεται στο να παραμείνει σε αυτή τη χώρα και να επενδύσει και όλα πηγαίνουν στραβά. Κύριε Πέρο, θέλω να σας ρωτήσω, η χώρα αυτή, εγώ δεν αναφέρω από τη μεταπολίτευση και μετά, έχει πάρα πολλές στρεβλώσεις, έχει μια διαπλοκή η πολιτική με ένα κομματικό κράτος το οποίο δυστυχώς παραμένει και το οποίο συντηρεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Περιμέναμε μία αλλαγή, αλλά είναι στην πεπατημένη παρελθωτικών πολιτικών πρακτικών. Μάθαμε τίποτα από το μνημόνιο. Και μετά θέλω λίγο να εξηγήσουμε στον κόσμο τι σημαίνει μνημόνιο. Βεβαίως.
στις τελευταίες δεκαετίες συντελείται ένα διαχρονικό έγκλημα στην πραγματική οικονομία. Και αυτό το λέω και προκαλεί και μερικοί σοκάρονται όταν το λέω. Στην ουσία η Ελλάδα δεν έχει γνωρίσει άλλη ιδεολογική κατεύθυνση πέραν του κρατισμού. Δηλαδή από τις όλες τις δεκαετίες της μεταπολίτευσης, ο σκοπός της Ελλάδας ήταν να παίρνει δανεικά, να διορίζει στο δημόσιο και από το δημόσιο να ξεκινάει η κατανάλωση. Δηλαδή να υπάρχουν μισθολογικά ρετυρέ, είτε σε συνταξιούχους είτε σε εργαζομένους του δημοσίου. Δεν εξετάζουν ένα αργόν και να αξίζουν το μισθό τους. Ωστόσο υπάρχουν μισθολογικά ρετυρέ τεράστια και αμείβονται πολύ περισσότερα από αυτό που αντέχει η αγορά. Και από εκεί και έπειτα ξεκινούσε μια καταναλωτική μανία και μια τροφοδότηση του ιδιωτικού τομέα από τα αποφάγια του δημοσίου. Αυτό ήταν το οικονομικό μοντέλο της χώρας. Mm-hmm. Διαχρονικά. Και αυτό ήταν διαχρονικό έγκλημα γιατί δεν τολμούσαν οι πολιτικοί να διώξουν στην ουσία την κομματική τους πελατεία. Αυτοί το συντηρούσαν. Ο πολιτικός διόριζε κάποιον, ειδικά τη δεκαετία του 80 και του 90, διόριζε κάποιον σε μία δέκο και μετά περίμενε να εξαγοράσει την ψήφο του και αποκτούσε έτσι και de facto το ειδικό δικαίωμα και έτσι να διαπλακεί και να πάρει μίζες. Γιατί όταν βολεύεις το παιδί κάποιος σε μία δημόσια υπηρεσία, τότε λες φίλε μου, εσύ θα το βουλώσεις για να παίρνω και εγώ τις μίζες μου, να πάρω τα εξοπλιστικά μου, να πάρω τα πακέτα μου. Έτσι πάει. Ποιος θα, από τη στιγμή που κάποιος διορίζεται με 6 και 7.000 μισθό σε μία δέκο και δεν υπερβάλλω, η μισθοδοσία στο στενό κρατικό τομέα, ακόμα και στα τέλη της δεκαετίας του 2010, mm-hmm. στο 2010, ήταν υπέροχη, έφτανε και 5 και 6.000 ευρώ για να δώσω μισθά. Λοιπόν, όταν κάποιος, ένας πολιτικός διορίζει κάποιον με ένα τέτοιο μισθό, τότε δεν περιμένει από την κοινωνία, από αυτόν που τον διόρισε να αντιδράσει όταν ο ίδιος θα διαπλακεί και θα πάρει μίζες. Και έτσι διαιωνίζεται ένα πολιτικό σκηνικό με ανάξιους πολιτικούς και με εξαγορισμένους ψηφοφόρους. Βέβαια, να πω τώρα, κάνοντας κριτική, ότι τις εποχές τότε που έρεαν τα χρήματα, δεν μας ενοχλούσε ίσως το γεγονός ότι κάποιος αμοιβόταν πολύ, διότι ήμασταν κι εμείς σε μια οικονομική ευμάρεια. Οπότε λοιπόν είναι αυτό που συζητούσαμε, το θυμάμαι ανέκαθεν. Συζητούσαμε και λέγαμε καλά τρώνε παντού. Αλλά τότε δεν μας ενδιέφερε γιατί κι εμείς ήμασταν καλύτερα. Και τώρα, με την απόσταση του χρόνου και βεβαίως με τη χώρα να βρίσκεται στον πάτο, όλα αυτά έρχονται στην επιφάνεια και πονάνε. Ακριβώς. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η προλογική συντελεστή ήταν ανέκαθεν υψηλή. Δηλαδή το είχαμε 100% προκαταβολή φόρου για παράδειγμα, αλλά παλιότερα είχαμε 50% προκαταβολή φόρου. Είχαμε εξίσου και ακόμα και υψηλότερους προλογικούς συντελεστές από ό,τι έχουμε σήμερα. Πάντα είχαμε αυτό, αλλά δεν μας φαινόταν αυτό στη τσέπη, διότι έρευνε το χρήμα άφθονα στην αγορά πάντα από το δημόσιο προς τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί δεν μας φαίνεται μόνο η υψηλή μισθή και οι υψηλές παροχές στο πολυδάπανο κράτος, μας φταίει και η κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα. Γιατί και ο ιδιωτικός τομέας σε πολλές φάσεις διαπλέκεται με το κράτος και δημιουργούσε έτσι στην ουσία μια κρατικοδίαιτη οικονομία χωρίς να πατάει ο ίδιος ο ιδιωτικός τομέας στα πόδια του σταθερά. Περίμενε το κράτος να χρηματοδοτήσει. Κάθε επιχείρηση, ακόμα και γειτονική, έπρεπε να δουλειώσει είτε από το Δήμο αφιδώς και με τεράστια ποσά, είτε απευθείας από το κράτος. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί πληγές διαχρονικές. Και κάποτε αυτή η φούσκα έσπασε, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας για το περί του μνημονίου. Αυτή η φούσκα έσκασε στο 2010. Αυτό το μοντέλο δεν έγινε πουθενά το καταναλωτικό. Έπρεπε να υπάρχουν υποδομές για επενδύσεις, να υπάρχουν ουσιαστικές και βαθιές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες δεν έγιναν και ξαφνικά βλέπουμε ότι χάνουμε το μισό μας ΑΕΠ. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Δεν είναι ότι ζούσαμε τότε μια ευμάρεια και ήρθαν οι κακοί ξένοι να μας κλέψουν τον πλούτο. Απλά ζούσαμε μια εικονική ευμάρεια, μια φούσκα, εξαργυρώνοντας τον μέλλον των παιδιών μας. Για μια πρόσκαιρη εικονική ευημερία, ζούσαμε μια φούσκα η οποία κάποτε έσκασε και μας κακοφάνηκε. Και τώρα, όσοι αναπολύνουν ότι μπορούμε να ξαναζήσουμε τόσο εύκολες και πολυδάπανες εποχές, πλανώνται. Σωστό. Το μνημόνιο στην ουσία είναι το αποτέλεσμα της κρίσης. Δεν είναι η αιτία της κρίσης. Είναι το αποτέλεσμα της κρίσης. Από την άλλη, όμως, κύριε Πέρο, θέλω λίγο να μείνουμε και στο γεγονός ότι ίσως και οι Ευρωπαίοι έχουν εξαντλήσει ένα μεγάλο μέρος της αυστηρότητάς τους στη χώρα μας, με την έννοια του ότι είναι μερικές καταστάσεις που σε εμάς, για παράδειγμα, δεν ευνοηθήκαμε τόσο όσον αφορά την Πορτογαλία, ας το πούμε, την Ισπανία και κάποιες άλλες χώρες, όπου ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο. Ναι. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Καταλαβαίνω τι λέτε. Κοιτάξτε, γιατί υπάρχει μια παραπληροφόρηση στον κόσμο σχετικά με αυτό. Οι Ευρωπαίοι θεσμοί γενικότερα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αυτό που ζητούν από την Ελλάδα είναι επίτευξη κάποιων ονομαστικών και ουσιαστικών στόχων. Δηλαδή, σου λέει, για παράδειγμα, τον επόμενο χρόνο πρέπει να έχεις πλεόνασμα 3,5%. Και κάθονται και συζητάνε πώς θα το αποκτήσουμε αυτό το πλεόνασμα. Και αυτό το πλεόνασμα δεν βγαίνει από τον αέρα, γύρω στο 3,5% θα είναι η τόκη εξυπηρέτηση των δανείων την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Και σου λέει, ώστε να μην διωγγώσεις το χρέος, πρέπει να πληρώνεις τους τόκους από το πλεόνασμά σου.
και γύρω στο 3,5%, δηλαδή γύρω στα 6 δισεκατομμύρια, είναι οι τόκοι για παράδειγμα που πληρώσαμε το 2016. Και αυτό έπρεπε να βγει η αποπληρωμή των τόκων από ένα πλήνασμα που θα βγάλουμε εμείς, ώστε να μην γιγαντώνεται εσάι το δημόσιο χρέος μας. Αυτή ήταν η νοοτροπία. Λοιπόν, σου λέει, αυτό το 3,5% που θα το βγάλεις. Και κάθονται και συζητάνε. Υπάρχουν δύο επιλογές. Είτε θα περικόψεις δαπάνες από το δημόσιο, ναι, είτε θα αυξήσεις φόρους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για το κράτος να βγάλει άμεσα χρήματα. Λοιπόν, η διαχρονική μόνιμη επιλογή της Ελλάδας, όχι μόνο της τρέχουσας κυβέρνησης, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, είναι να διατηρήσει το τέρας του δημοσίου, να διατηρήσει τις περιττούς και αναπόγραφους οργανισμούς, mm-hmm, να διατηρήσει τα τριχίλιαρα των συντάξεων και τους υπέρογους μισθούς στο στενό κύκλο, στο στενοδρύτερο κύκλο του δημοσίου, και να αυξήσει τη φορολογία. Λοιπόν, και να σας φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να δείτε ότι αυτά δεν είναι απόδεικτα. Yeah. Λέω, η Λαγκάρντ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει στείλει επιστολή ανυπόγραφη που μπορεί οποιοδήποτε να τη βρει στο διαδίκτυο στους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης, που παρακαλούσε την Ελλάδα να μην επιβάλλει και τους υπόλοιπους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης να μην επιβάλλει η Ελλάδα νέα άτομο φορολογικά μέτρα, γιατί θα ήταν αυτό καταστροφικό. Σωστά. Να μην επιβάλλει δηλαδή οριζόντια φορολογικά μέτρα επιπλέον, αλλά να περικόψει δαπάνες από το δημόσιο. Και όταν λέμε να περικόψει δαπάνες από το δημόσιο, ερχόμαστε λοιπόν στις βαθιές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο κράτος. Πρέπει να γίνει μια βαθιά ουσιαστική αξιολόγηση και όχι προσχηματική που κάνουν τώρα. Πρέπει να εντοπιστούν οι αργόμυθοι υπάλληλοι που εμείς τους υπολογίζουμε περίπου στο 20 με 30%, όσο απίστευτο και αν σας φαίνεται το νούμερο, mm-hmm, να εντοπιστούν οι αργόμυθοι υπάλληλοι και αυτοί να απομακρυνθούν από το δημόσιο, να απολυθούν. Μια λέξη που δεν τη λέει κανένα, δεν τη λέει κανείς, παραδοσιακό κόμμα. Ναι. Τώρα βέβαια, από την άλλη, κύριε Πέρο, να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Βεβαίως. Να, το να απολυθούν είναι μια λέξη η οποία ακούγεται σκληρή, είναι μια, ναι, πραγματικότητα, αλλά από την άλλη και αυτή δεν ήταν ένα μέρος ενός παιχνιδιού, δηλαδή γιατί να την πληρώσει αυτός τελικά που του κλείσε το μάτι ο πολιτικός και του είπε ότι έτσι θα γίνεται συνδιαλλαγή για να παίρνω τις ψήφους. Ας δεχτούμε λοιπόν ότι κάποιος διορίστηκε στο δημόσιο με έναν τέτοιο τρόπο, επειδή όντως είχε ανάγκη. Αν αυτός ο άνθρωπος σήμερα είναι παραγωγικός και χρήσιμος, εμείς δεν είμαστε εναντίον του. Ναι. Αν αυτός προσφέρει για παράδειγμα στην υπηρεσία στην οποία βρίσκεται, θα παραμείνει. Δεν είμαστε υπέρ να πάρουμε τα κεφάλια οποιοδήποτε. Υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι αυτονάρκω ότι δουλεύουν αρκετά. Όλοι μας θυμόμαστε ένα καλό δάσκαλο, ένα καλό γιατρό, ένα καλό στρατιωτικό, ένα καλό άνθρωπο σε ένα ασφαλιστικό ταμείο που μας έβγαλε από μια δύσκολη θέση. Αλλά δυστυχώς υπάρχει ένα ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι ακόμη δεν πατάνε και στις υπηρεσίες τους. Υπήρχε μάλιστα και τις προάλλες βγήκε στην ειδησιογραφία και καταγγέλθηκε στη Βουλή ένας κλειστός υποσταθμός της ΔΕΗ στο Κερατσίνι, ο οποίος απασχολούσε εικονικά 77 άτομα, 77 εργαζόμενος, ήταν κλειστός ο σταθμός, έτσι. Και αυτοί κάθονταν στο σπίτι τους και εισέφραζαν κατά μέσο όρο 4.000 ευρώ το μήνα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πατάνε στις δουλειές τους. Λοιπόν, απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν είναι δυνατόν να δείξουμε κατανόηση. Δεν είναι ούτε φιλανθρωπικό ίδρυμα το δημόσιο, ούτε ΜΚΟ. Και σίγουρα δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι οι πρώτοι που έχουν ανάγκη. Όταν παίρνεις ένα μισθό 4.000 ευρώ χωρίς να δουλεύεις, δεν είναι η πρώτη κοινωνική ομάδα στην οποία θα στρέψει το κράτος την πρόνοιά του. Δεν απασχολούν πρωτίστως αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Με απασχολεί ο άνθρωπος που υδρώνει, που εργάζεται που δουλεύει σπαστό ωράριο σε ένα μαγαζί και παίρνει 500 ευρώ. Χρειάζονται 30 τέτοιοι εργαζόμενοι να φορολογηθούν για να πληρωθεί ένας αργόμισθος στον υποσταθμό της ΔΕΗ που σας είπα που είναι κλειστός και δεν δουλεύει. Λοιπόν, αυτή είναι μια κοινωνική αδικία εκτός από οικονομική αδικία. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα κράτος ανήθικο. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα κράτος προζανόστρα και να ζητάμε από τον πολίτη αλληλεγγύη και να ονομάζουμε φοροφυγάδες όσοι δεν πληρώνουν 80% φορολογία. Με την ίδια λογική θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε 150% φορολογία και να τους λέμε πάλι είσαι φοροφυγάδες αν δεν την πληρώσεις. Σωστό. Και νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο λένε πολλοί. Πληρώνουμε και 100% την επόμενη χρονιά και με όλο αυτό το σύστημα, το οποίο ίσως είναι παγκόσμια πατέντα, εκ προημίου σε θεωρώ ότι θα κλέψεις. Άρα λοιπόν τώρα, όπως κάθε καλοκαίρι, γίνεται αυτό το λεγόμενο σαφάρι φοροελέγχων, όταν γνωρίζουν οι ίδιοι πολιτικοί ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας με αυτό το καθαριστικό που ανεβάσατε στο προφίλ σας δεν μπορεί να ζήσει. Και λέω ένα παράδειγμα και γίνομαι κουραστικός, γιατί ξέρετε κάτι, με τα ραδιόφωνα ασχολούμαι με τους επιχειρηματίες, με ανθρώπους που έχουν έρθει και έχουν επενδύσει χρήματα για την περιοχή και θέλουν να βγάλουν κέρδος. Και σου λέει ο άλλος, εγώ που έχω δώσει για παράδειγμα 300 χιλιάρικα, πρέπει για να βγάλω κέρδος για παράδειγμα 30 χιλιάδες να φοροκλέψω 68%. Ναι. Πώς ναι. θα ζήσω, τι ήρθα να κάνω δηλαδή, να είμαι συμμέτοχος στο κράτος.
Ακριβώς, και εκτός από το ανθρωπιστικό του, δηλαδή δικαιούται ένας άνθρωπος που παράγει 300.000 ευρώ να ζήσει τουλάχιστον άνετα. Εγώ φυσικά. Το βάζω στην άκρη. Το βάζω στην άκρη. Αυτός ο άνθρωπος που δεν θα βγάλει κέρδος, δεν θα κάνει επένδυση. Δεν θα επεκτείνει το μαγαζί του, δεν θα προσλάβει υπαλλήλους, δεν θα προσφέρει στο κράτος την ανάπτυξη που επιθυμούμε. Γιατί η ανάπτυξη από εκεί θα έρθει. Δεν θα έρθει από τα βάουτσερ που υπόσχεται κάθε κυβέρνηση και από τα states που κάνουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Η ανάπτυξη θα έρθει από την πραγματική οικονομία, όταν ανοίξουν δουλειές, όταν ο κόσμος προσλαμβάνεται σε αυτές και αποκτάει οικονομική δύναμη και ο ιδιωτικός τομέας. Γιατί διαχρονικά το έγκλημα που σας είπα, τι έχει ως αποτέλεσμα. Ο μέσος, με τα στοιχεία της Ελστάτ, ο μέσος ιδιωτικός υπάλληλος αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αμείβεται κατά 35% λιγότερο από το μέσο δημόσιο υπάλληλο. Δεν υπάρχει ούτε ένας ηθικός ή οικονομικός κανόνας που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ο δημόσιος τομέας πρέπει να ακολουθεί τις δυνατότητες της χώρας και να αναπτυχθεί μέσα από τη φορολογία του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος θα ηγείται της προσπάθειας αυτής. Δεν μπορεί με δάνεια να δίνει ανεξέλεγκτα μισθούς και παροχές και τεράστιες συντάξεις χωρίς να λαμβάνει υπόψη του το τι, την πραγματικότητα της αγοράς. Μάλιστα. Θέλω λίγο τώρα να ρωτήσω, κύριε Πέρο, αν πραγματικά βλέπετε ότι και αυτή... Και να σας πω, επειδή, συγγνώμη που σας διακόπτω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Επειδή είπατε ότι είναι παγκόσμια πατέντα η προκαταβολή φόρου. Φυσικά και είναι παγκόσμια πατέντα η προκαταβολή φόρου. Και δεν είναι μόνο αυτό παγκόσμια πατέντα. Εγώ πάντα λέω ότι τρεις είναι οι λέξεις που δεν τις ξέρουμε διεθνώς. Είναι η προκαταβολή φόρου, η μεταχρονολογημένη επιταγή και η ενισχυμένη ορολογική. Όλα αυτά έχουν φτιαχτεί για να στελεχώνουν ένα πελατειακό κράτος, να διαιωνίζονται τα ίδια και τα ίδια κόμματα στην εξουσία και να στρέφουν τον κόσμο του ιδιωτικού τομέα, τον απλό κόσμο, στην αποχή και στην πολιτική αποστασιοποίηση και απάθεια. Και έτσι αποστασιοποιούμενος ο κόσμος, γιατί η αποχή έχει φτάσει στο 50%. Αποστασιοποιούμενος ο κόσμος και χωρίς να, και μη πηγαίνοντας στην κάλπη να ψηφίσει, ανανεώνει αυτή την παθογένεια του κράτους και αφήνει τους άλλους να κάνουν παιχνίδι στις πλάτες τους. Εξυπηρετεί κάποιους. Δηλαδή ότι το κράτος είναι μια κόζα νόστρα και ότι, ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι περιθωριοποιημένοι. Που εν μέρει έχουν δίκιο, αλλά αν δεν πάρουν την τύχη της χώρας και την δικιά τους τύχη στα χέρια τους, δεν θα αλλάξει τίποτα. Κύριε, πέρα από την άλλη, βέβαια, και ο κόσμος αυτή τη στιγμή αντιμέτωπος με τα δικά του προβλήματα, δεν έχει δει μια πολιτική με αυτά τα ρεαλιστικά χαρακτηριστικά. Θέλω να πω ότι η διάψευση των προσδοκιών από το ΣΥΡΙΖΑ έκανε μεγάλη μερίδα της κοινωνίας να μην πιστέψει ότι υπάρχει πολιτική δύναμη που πραγματικά πρεσβεύει όσα λέει πριν ανέβει στο τιμόνι της εξουσίας. Και ενώ βλέπουμε ότι γίνονται και κινήσεις στην κεντροαριστερά, ενώ βλέπουμε τώρα με το Πασόκ, με το Ποτάμι. Είναι τα ίδια πρόσωπα, ωστόσο, που ανακυκλώνονται. Σωστό, σωστό, σωστό. Άρα λοιπόν, λέμε είναι τα ίδια πρόσωπα. Τελικά υπάρχουν νέα πρόσωπα ανάμεσά μας ή δεν τα βλέπουμε? Κοιτάξτε, καταρχάς ο κόσμος, στο παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πίστευε σε κάτι καινούριο. Πίστευε στην αναβίωση μιας παλιάς ιδεολογίας. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία υποσχέθηκε ότι θα φέρει τις παλιές καλές ημέρες. Δεν υποσχέθηκε πόνο, αίμα και δάκρυα στους πολίτες. Δεν υποσχέθηκε πραγματική δουλειά. Υποσχέθηκε πάλι την επαναφορά της οικονομικής ευμάρειας. Σαφέστατα αυτό διαψεύστηκε και οποιοδήποτε σώφρον άνθρωπο δεν θα περίμενε αυτό το πράγμα να επανέλθει και να δικαιωθεί. Τώρα, σχετικά με το μέλλον. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι οι παραδοσιακοί πολιτικοί σχηματισμοί έχουν εξοφλήσει. Η δικιά μας πρόταση, για να σας δώσω να καταλάβετε, δεν είναι να βγούμε εμείς στην κυβέρνηση, ούτε να κάνουμε τον κύριο Λεβέντη πρωθυπουργό. Ο κύριος Λεβέντης και εμείς επιδιώκουμε να έχουμε στο προσκήνιο άνθρωποι τεχνοκράτες. Η Ένωση Κεντρών, δηλαδή η πρότασή της είναι τουλάχιστον για τα επόμενα 4-5 χρόνια να αναλάβουν τα υπουργεία άνθρωποι που ξέρουν τη δουλειά, που οι οποίοι θα την χάνουν κοινοβουλευτικής αποδοχής από μια κυβέρνηση ευρείας συνεργασίας, γιατί δεν μιλάμε για δικτατορία σαφέστατα, μιλάμε για ανθρώπους που θα συμφωνήσει όλοι οι βουλοί ότι είναι ικανοί να αναλάβουν το κάθε Υπουργείο. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να έχουμε στο Υπουργείο Παιδείας ανθρώπους που δεν έχουν πτυχίο ανεπάγγελτους, πρέπει να έχουμε την αφρόκρεμα του συγκεκριμένου τομέα και αντιστοίχως το τομέα των οικονομικών. Σωστά. Να πει ένας άνθρωπος που έχει εμπειρία από την πραγματική αγορά. Δεν μπορούμε να έχουμε ανθρώπους, για παράδειγμα, γυναικολόγους να διαχειρίζονται εξωτερική πολιτική και θέματα μετανάστευσης. Σέβομαι τον γυναικολόγο, αλλά είναι καλό στο τομέα του. Δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδικότεροι στον συγκεκριμένο τομέα. Yeah. Λοιπόν, να κάνουμε την πάντα οι πολιτικοί που έχουν εξοφλήσει, που έχουν φέρει τον κόσμο στα πρόθυρα της απόγνωσης, να αποδεχτούν τα λάθη τους και τα σφάλματά τους εκ των πραγμάτων με αυτή τους την πράξη και να βάλουν στα υπουργεία ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά. 4-5 χρόνια να εκλείψει ο λαϊκισμός, να εκλείψει η άγρα ψήφων και τα ρουφέτια και να φέρουμε τουλάχιστον τη χώρα σε κάποιες βασικές αρχές κοινής παραδοχής που είναι κοινός τόπος στον δυτικό κόσμο.
Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Όταν σας ρωτάνε γνωστοί σας οι φίλοι, τι προβλέπετε για τα επόμενα χρόνια, κύριε Πέρο? Δηλαδή, κάποια στιγμή πότε θα εξαντληθεί αυτή η λεγόμενη φοροδοτική ικανότητα? Γιατί ξέρετε κάτι, έψαχνα κι εγώ στο Google πόσα χρόνια από τότε, από τις παχές Αγελάδες, κάναμε λόγο για αυστηρή φορολογία. Δηλαδή, μήπως η κυβέρνηση γνωρίζει ότι ακόμα υπάρχουν μαύρα χρήματα και υπερφορολογεί? Το μοναδικό μέλημα της τρέχουσας κυβέρνησης αλλά και της επόμενης κυβέρνησης είναι να αναβιώσει το παρελθόν. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στο τρέχον μνημόνιο που υπέγραψαν, το πρώτο τους, ο στόχος τους, ο κυριότερος στόχος τους ήταν να επαναφέρουν τον λόγο προσλήψεων προς απολύσεων στο δημόσιο στο 1:1, ενώ το 1:4. Θέλουν δηλαδή να αρχίσουν από το 2020 και μετά πάλι τις αθρώες προσλήψεις στο δημόσιο, πάλι για να στελεχώσουν ένα νέο κομματικό κράτος. Δεν θέλετε ότι έχουμε βάλει μυαλό? Και δεν είμαι εγώ αισιόδοξος ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι καλύτερη, γιατί κατά τα φαινόμενα η επόμενη κυβέρνηση θα είναι της Νέας Δημοκρατίας, η οποία προτείνει στην ουσία μια light εκδοχή από αυτά που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από 2-3 χρόνια και από αυτά που πρότειναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις πριν από 10 χρόνια. Το να μειωθεί δηλαδή στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, από ό,τι θυμάστε, η Νέα Δημοκρατία υποσχέθηκε μείωση του ένφια, υποσχέθηκε μια ελαφρά μείωση της φορολογίας, και από πού θα βγουν αυτά τα λεφτά? Τα λεφτά θα βγουν από μια αόριστη και αδιευκρίνηστη περικοπή δαπανών στο δημόσιο, χωρίς απολύσεις βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Πρέπει να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο, να δούμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν απολύσεις στο δημόσιο εκεί που πρέπει να υπάρξουν, στις αργομισθίες για να εξοικονομηθούν πολλοί. Θα πρέπει να περικοπούν οι υπέρογγες συντάξεις, οι οποίες κατοχυρώθηκαν από εικονικές ασφαλιστικές φορές στο στενό δημόσιο τομέα, γιατί όταν κάποιος προσλαμβανόταν με μισθό 7.000 ευρώ στον ΙΣΑΠ, είχε κρατήσει 2.000 το μήνα. Από πού? Από το ίδιο το κράτος, που από τη μία τσέπη του τα έδινε και από την άλλη τσέπη του τα έπαιρνε. Ναι. Λοιπόν, αυτές ήταν εικονικές εισφορές. Και τώρα όλα αυτά τα ρουσφέτια του παρελθόντος, λοιπόν, ήρθαν και επιβάρυναν τη νέα γενιά, τον νέο που πάει να βγει στην αγορά εργασίας και βλέπει μισθό 400 ευρώ. Και χρειάζονται 30 τέτοια άτομα για να συνταξιοειδοτήσουν έναν συνταξιούχο του ΙΣΑΠ της δεκαετίας του 80. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα καταλάβουν πρώτα οι νέοι, αλλά και οι συνταξιούχοι, οι συγκεκριμένοι, αλλά και όχι μόνο οι συνταξιούχοι, και όσοι υποφελήθηκαν από το κομματικό κράτος, οι ψηλοσυνταξιούχοι δηλαδή, και όσοι ήταν κρατικοδίαιτοι τα προηγούμενα χρόνια. Να έχουν και αυτή μια κρίση αυτογνωσίας λοιπόν, να πούν στα παιδιά τους ότι καλύτερα είναι να εργάζονται τα παιδιά για να παίρνουν μισθούς και από το να παίρνουν χαρτζηλίκια από τους ίδιους, γιατί έχω ακούσει και αυτά τα επιχειρήματα, ότι εγώ παίρνω 3.000 και αλλά ταΐζω 10 στόματα. Σωστό. Αυτό δεν πρέπει να υπάρχει, διότι η αιτία που ταΐζει 10 στόματα είναι το ότι παίρνει 3.000. Αν έπαιρνε 1.500 ευρώ, τότε θα έδινες περιθώριο να μειωθούν οι φόροι, να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές και να μειωθούν οι κρατικές δαπάνες. Και έτσι θα αυξάνονταν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και το παιδί σου θα μπορούσε να βρει δουλειά. Λοιπόν, από αυτό το φαύλο κύκλο πρέπει να ξεφύγουμε, πρέπει να ξεκολλήσουμε. Τα μυαλά ορισμένων πρέπει να εξυγχρονιστούν και να απεμπλακούν. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι αυτό μπορεί να γίνει άμεσα στα επόμενα χρόνια, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Κάποτε πρέπει να γίνει αρχή. Μάλιστα. Κύριε Πέρο, νομίζω ότι στην κουβέντα μας σήμερα είναι αυτό που είπατε στην αρχή. Επισημάναμε το αυτονόητο. Δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα, νομίζω ποτέ δεν υπήρξε πραγματικά το όραμα για ένα κράτος με κοινωνική δικαιοσύνη, να καταλάβει ο Έλληνας ότι πληρώνοντας τους φόρους είναι για το δικό του συμφέρον, διότι αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχουμε νοσοκομεία γιατί υπάρχει και η φοροδιαφυγή που είναι πάρα πολλά δις. Από την άλλη όμως νομίζω ότι δεν είχε καταφέρει ποτέ το κράτος, αυτό το ελληνικό από τη μεταπολίτευση και μετά, να εμπνεύσει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό στον πολίτη. Έτσι εγώ αισθάνομαι. Μα ο πολίτης δεν μπορεί να πληρώσει με το μαστίγιο, ούτε μπορεί να πληρώσει άμα τον έχει στην απειλή φυλάκιση αν του στέλνει στο ΣΔΟΕ κάθε μέρα. Γιατί και τώρα βλέπετε σαφάρι της κυβέρνησης και αρχίζει και κλείνει καταστήματα το ένα μετά το άλλο. Αυτή είναι η λύση, δηλαδή να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή, να τους κλείσουν όλους. Το κάτω-κάτω κλείσουν όλο τον ιδιωτικό τομέα, να μείνει μόνο ο δημόσιος τομέας, ο οποίος δεν μπορεί να φοροδιαφύγει. Επομένως, όπου έχουμε 10% φοροδιαφυγή, θα έχουμε ανάπτυξη. Αν καταργήσουμε τον ελεύθερο ιδιωτικό τομέα που είναι λαμόγιο και φοροβηγάδες. Σωστό. Κλείνοντας, θέλω και ένα τελευταίο σχόλιο. Είχατε πει σε μια συνέντευξή σας ή μέσω site σας και λέτε ότι ο κόσμος πρέπει να σταματήσει να επιλέγει λαϊκιστές πολιτικούς, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει ο ίδιος ο πολίτης. Δεν γίνεται εκ θαύματος να αναδειχθούν καλοί ηγέτες μέσα από μια παρεκκλεισμένη κοινωνία. Ακριβώς. Υπάρχει πλέον η δυνατότητα σε μια κοινωνία παρεκκλεισμένη, πιστεύω, που βρίσκει διέξοδο, παράδειγμα στο Survivor, για να ξεφύγει ένα τηλεοπτικό φαινόμενο, που
βάζει βίσμα για να μπει στο stage, στο πεντάμινο. Ναι. Που ακόμα όμως, κύριε Πέρο, το γεγονός ότι μπορεί να του δοθεί το πεντάμινο δεν θέλει να πάει να δουλέψει σε μια επιχείρηση. Θέλει να πάρει τα χρήματα από το πρόγραμμα και να κάθεται σπίτι του. Μα δημιουργούμε μια ανάπηρη κοινωνία έτσι. Το κράτος το ίδιο δημιουργεί αναπηρία στους πολίτες του. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια ασθένεια η οποία δεν αντιμετωπίζεται από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν μπορώ να σας πω εγώ ότι αύριο θα αλλάξουν συνταρακτικά τα πράγματα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει άμεσα είναι να σταθεροποιηθεί η κυβέρνηση με ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά για να κάνουν αυτό που πρέπει και όχι να βάζουν τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς. Αυτή η απέσια έκφραση. Το να αγνοούμε δηλαδή, για παράδειγμα, ότι έχουμε σαν κράτος να ξοδέψουμε 100 και να ξοδεύουμε 300 και να εξαργυρώνουμε δανειζόμενοι το μέλλον των μελλοντικών γενιών. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συνεχίσει να υφίσταται. Οφείλουμε να παραδεχτούμε τα λάθη που έχουμε κάνει, να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και ότι όλοι αυτοί που βρίσκονται στη Βουλή είναι δικοί μας, είναι αυτοί που εμείς ψηφίσαμε και βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Δεν βρίσκονται στη Βουλή άνθρωποι άξιοι, γιατί δεν είναι πλειοψηφία οι άξιοι άνθρωποι προφανώς μέσα στην κοινωνία. Για να έχουμε τέτοιο καθρέφτη πολιτικών. Ναι. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο δημόσιο λόγο ή στις δημόσιες υπηρεσίες. Υπάρχει παντού. Η αναξιοκρατία υπάρχει και στο γεγονός. Ακόμα αν εγώ τώρα στείλω το βιογραφικό μου σε μια εταιρεία, λέμε, θα πρέπει να έχω βίσμα για να πάω. Ακριβώς. Δεν θα χαϊδέψω εγώ τα αυτιά του κόσμου. Δεν θα πω ότι όλοι είμαστε καλοί. Για να... Η πολιτική είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Mm-hmm. Αλήθεια, την αλήθεια κατάματα, δεν θα βρίσκουν εξυλαστήρια θύματα, δεν θα λένε πάντα ότι φταίνε οι ξένοι και ότι φταίνε οι άλλοι. Πρέπει πρώτα να καταλάβουμε ότι φταίμε εμείς οι ίδιοι και δεν γίνεται σε μια κοινωνία η οποία κυριαρχείται από το ευκαιριακό και το λαμογίστικο και τα ρουσφέτια να εκλεγούν άξιοι πολιτικοί. Δεν γίνεται εκ θαύματος αυτοί οι 300 που είναι μέσα να είναι οι τέλειοι. Ωραία. Σε μια κοινωνία όπου κυριαρχεί αυτή η απεσιοδοξία, αυτή η μιζέρια. Σωστά. Και αυτή η ανικανότητα. Κύριε Πέρο, πρέπει να δει σταδιακά να κάνουμε ελάχιστη. Υπάρχουν άξιοι. Υπάρχουν. Δεν είμαι απεσιόδοξος. Ένα τελευταίο. Αλλά αυτοί έχουν περιθωριοποιηθεί και έχουν απογοητευτεί. Σωστό. Λοιπόν, πρέπει να φύγουν από την αποχή, πρέπει να βγουν από το καβούκι τους και να δραστηριοποιηθούν για να αφήσουν ένα αιχέγγυο, αν όχι για την κοινωνία ολόκληρη, γιατί εγώ δεν πιστεύω στην έννοια της φιλανθρωπίας ότι ο καθένας είναι τόσο αλτρουιστής. Τουλάχιστον για τα παιδιά τους και για τον εαυτό τους όταν θα βγουν στη σύνταξη. Και για τα παιδιά τους, για να μην καταλήξουν λοιπόν άποροι και άστεγοι, να φροντίσουν από τώρα να θέσουν κάποιες στέρεες βάσεις πρώτα απ' όλα συζητώντας σωστά. Το τελευταίο ερώτημα είναι του Δημοσθένη, είναι άτυπος συμπαρουσιαστής. Ένας ακροατής που πάντα στέλνει ερωτήματα. Αφού λοιπόν μας λέει ο κύριος Πέρος τι πρέπει να γίνει με μισθούς, δεν μας λέει και μία κουβέντα για το τι πρέπει να γίνει με το χρέος, να το πληρώσουμε. Έχουμε οικονομική ελπίδα, είναι αποδεκτό, είναι βιώσιμο. Ωραία. Αυτό το χρέος καταρχάς υπάρχει και από τη στιγμή που υπάρχει σημαίνει ότι έχουμε πάρει τα χρήματα. Και για να καταλάβει ο ακροατής μας, αυτό το χρέος τώρα βρίσκεται στο μέγιστο του ποσοστό στα κράτη και στα κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν βρίσκεται στα χέρια ιδιωτών ώστε να κάνουμε ένα νέο κούρεμα και μια νέα περικοπή με εύκολο τρόπο όπως κάναμε στο PSI. Πρέπει δηλαδή πάλι να συνεδριάσουν όλα τα κοινοβούλια, τα κράτη δηλαδή, οι δημοκρατίες της Ευρώπης, τις οποίες τώρα εμείς δημοκρατίες χρωστάμε, και να πούμε ότι περικόπτουμε το χρέος της Ελλάδας. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατό για δύο λόγους. Έναν ηθικό και έναν οικονομικό. Ο ηθικός λόγος είναι ότι δεν πρόκειται εμείς να είμαστε σαν οι μόνιμοι παταχτσίδες της Ευρώπης και να ζητάμε μετά αλληλεγγύη. Δεν μπορούμε να κλέβουμε για παράδειγμα από τη Τσέπη του Πορτογάλου και του Εστονού που έχουν χειρότερες οικονομίες από εμάς. Και ο οικονομικός είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε μείωση χρέους αλλά εξυπηρέτηση των επιτοκίων. Δηλαδή πρέπει να αναπτύξουμε την οικονομία μας σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνει βιώσιμη. Και τι σημαίνει βιώσιμη? Να εξυπηρετούμε το χρέος μας. Να μπορούμε να πληρώνουμε τους τόκους. Αυτά τα 5-6 δις το χρόνο πρέπει να τα παράγει η ελληνική οικονομία με δικές της δυνάμεις και να τα αποπληρώνει. Αυτό σημαίνει υγιής οικονομία. Το χρέος είναι υγιές στον καπιταλισμό. Δεν υπάρχει χρέος κακό. Το κακό χρέος είναι αυτό που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Μην εκλαμβάνεται δηλαδή το χρέος σαν ένα δάνειο που παίρνει κάποιος για ένα αυτοκίνητο και γίνεται απαιτητό στο τέλος της σύμβασης. Το κεφάλαιο είναι ένα χρηματοδοτούμενο. Οι τόκοι είναι αυτοί που πρέπει να πληρώνονται με τις δυνάμεις του κράτους. Τα χρεολύσια συνεχώς ανανεώνονται. Όταν λύγει δηλαδή ένα ομόλογο, πάντα θα βρίσκεται κάποιος να το επαναγοράσει. Το θέμα είναι με τι κόστος θα το επαναγοράσει. Μάλιστα. Το κόστος αυτό εξαρτάται από την υγεία της οικονομίας μας. Αν υπάρχει ανταγωνιστική οικονομία, αν γίνουν οι βαθιές μεταρρυθμίσεις που μας ζητάει όλος ο σύγχρονος δυτικός κόσμος, που σημαίνει περικοπή φόρων και περικοπή δαπανών. Αν δεν γίνουν όλα αυτά, δεν θα αποκτήσουμε ανταγωνιστική οικονομία και μια ζωή
και για τις επόμενες γενιές θα δανειζόμαστε με υψηλά επιτόκια. Θα έχουμε ακριβό χρήμα. Επομένως, το χρέος μας θα είναι πάντα υψηλό και η κατήφια συνέχεια στην αγορά έκδηλη. Και θα είμαστε συνέχεια σε ένα αργό θάνατο. Για να επιπλακούμε από όλα αυτά, είναι οι λύσεις που είπαμε. Βαθιές μεταρρυθμίσεις, πολιτική σταθερότητα με τεχνοκράτες ανθρώπους, τουλάχιστον για τα πρώτα 5-10 χρόνια, με τεχνοκράτες ανθρώπους εκεί που πρέπει. Κύριε Πέρο, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα έχουμε έτσι τη δυνατότητα να τις επαναλαμβάνουμε. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ και μακάρι να υπάρχουν τέτοιες εκπομπές που, όπως καταλαβαίνετε, δεν ωφελούν το υπάρχον σύστημα. Τώρα έχουμε συνηθίσει σε ένα μοντέλο πολιτικής που για να ξεριζωθεί θέλει πάρα πολύ μεγάλο κόπο. Έχετε δίκιο. Αυτό το πάρουμε, θα πονέσει, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να το πάρουμε. Υπάρχει μια διαφορά όμως, ότι στα περιφερειακά μέσα δεν είναι εξαρτώμενα με τη διαπλοκή. Οπότε ακούγονται περισσότερες ελεύθερες φωνές, γιατί απλά δεν εξυπηρετούμε κανέναν. Είμαστε ένα μέσο. Ακριβώς. Το οποίο μας ενδιαφέρει αυτό που είπατε, να το στέλνουμε στην κοινωνία. Η κοινωνία είναι ο τελικός κριτής και αποδέκτης των πάντων. Αυτή είναι η φιλοσοφία τουλάχιστον αυτού του ραδιοφωνικού σταθμού, ανέκαθεν μάλλον. Σωστά, καλά κάνετε. Σε αυτό πιστεύω, στις μικρές αυτόνομες προσπάθειες και κυρίως πιστεύω και στο διαδίκτυο, mm-hmm. το οποίο δεν έχει έναν ηγέτη, ο οποίος, έναν general manager, ο οποίος θα αποφασίζει τι θα ακούγεται και τι όχι. Σωστά. Αλλά η ενημέρωση ξεκινάει από τον πάτο προς την κορυφή. Είναι bottom up. Ενώ όλα τα άλλα μέσα είναι top down. Σωστό. Είναι καθοριζόμενα και ετεροκαθοριζόμενα. Να είστε καλά, κύριε Πέρο. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Επίσης.